18 είναι από το βιβλίο Γένεσης και το κεφάλαιο ΚΒ. 22 κεφάλαιο, σελίς 18 από το βιβλίο της Γένεσης. ΚΒ κεφάλαιο, 22 κεφάλαιο, σελίς 18. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Αβραάμ. Ο δε είπε: Ιδού εγώ. Και είπε: Λάβε τώρα τον υιόν σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησα στον Ασαάκ, και είπαγε στον τόπον Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλω σιηπή. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ νωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε μεθεαυτού δύο εκ των δούλων αυτού, και Ισαάκ τον υιόν αυτού, και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωσιν, εσηκώθη και υπήγε στον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δε τρίτην ημέραν υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν, και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού: Σεις καθίσατε αυτού μετά της όνου, εγώ δε και το παιδάριον θέλομεν υπάγει ως εκεί, και αφού προσκυνήσομεν, θέλουμε να επιστρέψει προς εσάς. Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ, τον υιόν αυτού, και έλαβε στην χείρα αυτού το πυρ και την μάχεραν, και επήγωνο οι δύο ομού. Τότε λάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε: Πάτερ μου. Ο δε είπεν: Ιδού εγώ τέκνον μου. Και είπεν ο Ισαάκ: Ιδού το πυρ και τα ξύλα, και πού τα το πρόβατον δια την ολοκαύτωση. Και είπε ο Αβραάμ: Ο Θεός τέκνον μου θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωση, και επορεύοντο οι δύο μου. Αφού δε έφθασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα, και δέσας τον Ισαάκ τον υιόν αυτού, έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε την μάχεραν για να σφάξει τον υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπεν: Αβραάμ, Αβραάμ. Ο δε είπεν: Ιδού εγώ. Και είπε: Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το παιδάριον, και μη πράξεις εις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι φοβήσε τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιό σου το μονογενή, διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού είδε, και ειδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκνόκλαδον. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερεν αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του Υιού αυτού. Και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβά Ιρέως λέγεται και την σήμερον, εν το όρι ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και φώνησεν δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπεν: Όμοσα εισέ αυτόν λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον υιόν σου τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχήλωση της θαλάσσης, και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα στον εχθρόν αυτού, και εν το σπέρμα τί σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φωνή μου. Και επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού και σηκωθέντας υπήγον ομού εις Βυρσαβέ, και κατόκισαν ο Αβραάμ εν Βυρσαβέ. Αμήν. Αβραάμ, ένας άνθρωπος άγνωστος, ασήμαντος, Σύριος το γένος, κατοικών στην Μεσοποταμία, δηλαδή μεταξύ του Τίγρη και του Εφράτη ποταμού, μέσα σε μεγάλη συγγένεια στην πόλη της περιοχής, την Ούρ των Χαλδαίων. Ένας άνθρωπος που δεν διέφερε σε τίποτα από όλους τους άλλους Συρίους,
στην εποχή του, ούτε και ήταν τίποτα το διαφορετικό και εξαιρετικό στα μάτια των ανθρώπων. Μέχρι που ξαφνικά ο Θεός ανοίγει τα αυτιά του να ακούσει το λόγο του, να καταλάβει το λόγο του, να έρθει σε επίγνωση της φωνής του Θεού και να το προσκαλέσει με μία πρόσκληση ιδιαίτερη, επώδυνη, όχι απλή, επώδυνη, λέγοντάς του ότι πρέπει να εξέλθεις από τη γη σου και από τη συγγένειά σου. Για σκεφτείτε το αυτό, δεν είναι απλό να φύγεις από εκεί που γεννήθηκες, από εκεί που μεγάλωσες, από εκεί που σκόπευες να ζήσεις. Έρχεται ο Θεός και του λέει βγες έξω, σήκω και θα πας εκεί που εγώ θα σου πω. Αλλά εάν πας, εγώ εσέναν που εγκατέλειψες τη συγγένειά σου και τη γη σου και ξεκίνησες μόνος σου, υπακούοντας στην πρόσκλησή μου και πιστεύοντας στις υποσχέσεις μου, εγώ θα σε κάνω έθνος μέγα, εγώ θα σε ευλογήσω, εγώ θα υψώσω και θα κάνω γνωστό το όνομά σου, θα είσαι πάντοτε στην ευλογία μου και εγώ θα σε υπερασπίζομαι, καθώς θα ευλογώ τους ευλογούντασε και θα καταρώμε τους καταρωμένουσε. Και η αποστολή σου θα είναι, γιατί εγώ δεν σε κάλεσα για να σε ευλογήσω, θα σε ευλογήσω αλλά δεν σε κάλεσα γι' αυτό, δεν σε κάλεσα για να σε υψώσω και να σε μεγαλύνω, δεν σε κάλεσα γι' αυτό, θα το κάνω, αλλά εγώ σε κάλεσα για να ευλογηθούν μέσα από σένα όλες οι φυλές της γης. Τι είναι αυτά που λέει ο Θεός σε έναν άνθρωπο? Θα τολμούσα να εκφράσω την έκφραση άσχετο. Άσχετο με τα πράγματα του Θεού, άσχετο με όλα. Τι είναι αυτά που λέει ο Θεός? Όμως ο Αβραάμ δεν είναι από τους ανθρώπους που σκέφτονται τι είναι αυτά που λέει ο Θεός, αλλά είναι από τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτά που λέει ο Θεός. Και πιστεύοντας σε αυτά που είπε ο Θεός, υπάκουσε. Επώδυνη η πρόσκληση, δύσκολη, είναι μια καινούργια αρχή, νέα πράγματα ξεκινάνε στη ζωή του Αβραάμ, φεύγει από την άνεσή του, από τα πλούτη που είχε, όποια είχε, από την οικογένειά του, και ξεκινάει ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, χωρίς να ξέρει που πηγαίνει, ένα ταξίδι που όμως, επειδή τον κάλεσε ο Θεός, τον εμπιστεύεται. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, στη ζωή μας να εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Εμπιστευόμαστε την καρδιά μας και τη γνώση μας, που θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδα και σε ταλαιπωρία. Εμπιστευόμαστε τη γνώμη ανθρώπων σπουδαίων και μεγάλων, συγγενών και φίλων, που θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο το λιγότερο, ή εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού και πηγαίνουμε κάπου που δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει. Και μην μου πείτε ότι δεν φοβάται
ο Αβραάμ να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι χωρίς επιστροφή? Και η απάντηση είναι όχι, δεν φοβάται, γιατί εμπιστεύεται το Θεό. Γιατί αν φοβότανε, δεν θα εμπιστευόταν το Θεό. Εάν δεν εμπιστευόταν το Θεό, θα φοβότανε. Επειδή εμπιστεύεται το Θεό, δεν φοβάται. Και δεν φοβάται επειδή εμπιστεύεται το Θεό. Αυτά πάνε μαζί. 70 χρονών ήταν όταν βγήκε από την Ουρ των Χαλδαίων και έφτασε στη Χαράν, στην Χαράν μαζί με τον πατέρα του. Σε 5 χρόνια πέθανε ο πατέρας του και τώρα ξεκινάει το δεύτερο ταξίδι του, στην πραγματικότητα τη συνέχεια του ταξιδιού του, πάλι χωρίς να ξέρει που πηγαίνει, αλλά ακολουθώντας τις υποσχέσεις του Θεού, στην πραγματικότητα το Λόγο του Θεού. Ονομάστηκε άνδρας πίστεως και η πίστη του ήταν ζωντανή, γιατί είχε έργα υπακοής. Και όταν έφτασε στη γη Χαναάν, εκεί τον επισκέφθηκε ο Θεός και του είπε, ενώ δεν είχε παιδί, εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Τον έβγαλε έξω, του είπε, κοίτα τα άστρα του ουρανού, κοίτα την άμμο της θαλάσσης, και το σπέρμα σου θα γίνει πιο μεγάλο από όλα αυτά. Και ήταν μόνος του με μια γυναίκα στήρα. Πέρασαν τα χρόνια, έκανε λάθη, έκανε σωστά, μέχρι που έφτασε το κρίσιμο 100 έτος. Ήταν η στιγμή που ο Θεός θα εκπληρώσει την πρώτη και βασική υπόσχεσή του, ότι θα γεννήσει ιόν. Έχει κάνει με την Άγαρ τον Ισμαήλ, είναι ευχαριστημένος, θα μπορούσα να πω ότι είναι και ευτυχισμένος, μέχρι που έρχεται ο Θεός και του λέει, σαν να του λέει ευθύς εξ αρχής, ο γιος της Άγαρ δεν είναι ο κληρονόμος σου, εσύ θα γεννήσεις υιό, και μάλιστα με τη Σάρα, και μάλιστα σου αλλάζω και το όνομα και σου ονομάζω πατέρα πολλών εθνών. Και ο Αβραάμ γέλασε, λέει, τι μου λέει τώρα ο Θεός? Κοιτάει τον εαυτό του γέροντας, ναι, νεκρωμένος στη σάρκα, λέει ο Θεός. Κοιτάει τη γυναίκα του, όχι μόνο στήρα, αλλά και αυτή γερόντισαν, νεκρωμένη τη σάρκα. Ο Θεός όμως του είπε, και εδώ τώρα θα φτάσει στο δίλημα, ότι εγώ θα σου χαρίσω όταν θα ξανάρθω τον άλλο χρόνο έναν υιό από τη Σάρα. Τώρα δεν είναι ότι δεν κάνει τίποτα, τώρα πρέπει να κάνει το σημαντικότερο μέχρι αυτή τη στιγμή στη ζωή του, να πιστέψει τα απίστευτα, να εμπιστευθεί τα λόγια του Θεού σε αυτά που δεν γίνονται. Δεν είναι εύκολο, πολύ δύσκολο να εμπιστευθείς το Λόγο του Θεού κατά πάντα στη ζωή σου, υπακούοντας Αυτόν. Και ο Αβραάμ σκέφτηκε και είπε, από μια μεριά είναι η αδυναμία μου, είναι το αδύνατον στους ανθρώπους, και από την άλλη μεριά είναι ο Λόγος του Θεού. Τι θα κάνω τώρα, τι θα εκλέξω, το αδύνατον στους ανθρώπους ή την υπόσχεση του Θεού? Και μη έχουν ελπίδα ανθρώπινη, επίστευσε με ελπίδα, ελπίζοντας το Λόγο του Θεού. Ελπίδα στο περπάτημα κατά την όψη δεν υπάρχει. Ελπίδα στο περπάτημα δια της πίστεως
υπάρχει και μάλιστα βεβαία και ασφαλής. Και δόξασε το Θεό, ενεδυναμώθη στην πίστη και ήταν έτοιμος πια να απολαύσει την υπόσχεση του Θεού με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που λεγόταν Σάρα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί έπρεπε να πιστέψει και εκείνη. Και το να πιστέψει ο Αβραάμ, θα μπορούσα να πω, ήταν εύκολο, γιατί ήταν άνδρας πιστός. Να πιστέψει όμως η Σάρα, εκεί είναι το δύσκολο. Όμως και αυτή τη μεγάλη δυσκολία ο Αβραάμ θα την προσπεράσει πάλι δια της πίστεως. Ο Θεός επισκέπτεται τώρα ξανά τον Αβραάμ και του λέει το χρόνο τέτοιο καιρό η Σάρα θα έχει ιώνει. Αλλά το λέει για να ακούσει η Σάρα. Και ο Αβραάμ τώρα παρακολουθεί τον Θεό που του μιλάει και τη Σάρα που πίσω από τη σκηνή ακούει. Θα πιστέψει, δεν θα πιστέψει, θα γίνει, δεν θα γίνει, μπορεί να γίνει. Και η Σάρα γέλασε κι αυτή. Αλλά όμως ο Θεός, χάριν του Αβραάμ, το ξαναλέω, ο Θεός χάριν του Αβραάμ γέμισε και την καρδιά της Σάρας με πίστη, γιατί είναι Θεός που δεν είναι τίποτα αδύνατος σε Αυτόν. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα κρίσιμο σημείο, μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή του Αβραάμ. Δεν γίνεται να έλθει η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ εάν δεν πιστέψει και η Σάρα. Και δεν γίνεται να πιστέψει η Σάρα αν ο Θεός δεν ενεργήσει εν δυνάμει. Και ο Θεός, και ο Αβραάμ εμπιστεύεται το Θεό και για τον εαυτό του, αλλά και για τη Σάρα. Ξέρει ότι ο Θεός δεν ψεύδεται. Ξέρει ότι στο Θεό δεν είναι τίποτα δύνατο. Και ο Θεός άλλαξε και τους δυο. Τώρα πια είναι όχι μόνο ο Αβραάμ, αλλά είναι και η Σάρα με δύο ρο, που είναι η μητέρα πολλών εθνών. Τώρα τα πράγματα είναι εύκολα. Συνελήφθη ο Ισαάκ, εγεννήθη ο Ισαάκ, τον αγάπησε τον Ισαάκ με μεγάλη αγάπη, γιατί είναι ο γιος της επαγγελίας, είναι ο γιος το, ο δικός του με τη Σάρα, είναι ο γιος που του χάρισε ο Θεός, είναι το ιδιαίτερο εκείνο χάρισμα που ο Θεός του έδωσε. Και μέσα από αυτό καλύπτονται όλες οι επαγγελίες του Θεού. Είναι αυτό που έκανε απόλυτα ευτυχισμένο τον Αβραάμ. Είναι αυτό που συνέβη στη ζωή του εις δόξαν του Θεού, αλλά και εις δόξαν του Αβραάμ και της Σάρας. Είναι το μοναδικό. Είναι το τέλειο δώρο του Θεού. Είναι το απλησίαστο δώρο του Θεού. Είναι αυτό που δεν πίστευε ότι μπορεί ο Θεός να το χαρίσει και του το χάρισε. Αλλά τώρα ο Θεός έχει μια πιο επώδυνη δοκιμασία. Τον φωνάζει και του λέει Αβραάμ, το γιο τον οποίον αγάπησες και είναι 14 χρονών περίπου, θα τον θυσιάσεις για μένα εις ολοκαύτωμα. Θα τον θυσιάσεις και θα τον κάψεις και δεν θα μείνει τίποτα. Δύσκολα πράγματα. Όταν ο Θεός σου ζητάει να θυσιάσεις αυτό που αγαπάς πάρα πολύ, πιο πολύ απ' όλα.
δύσκολα πράγματα. Όταν ο Θεός σου ζητάει να κάνεις κάτι που ξεπερνάει τη λογική του ανθρώπου, ξεπερνάει την καρδιά του ανθρώπου, ξεπερνάει την υπόσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Θέλει, αγαπάει, σκέφτεται, αποφασίζει. Και όλα αυτά ήρθε ο Θεός τώρα να τα γκρεμίσει με μία λέξη. Όλα. Του γκρεμίζει το θέλω του, γιατί η απάντηση είναι δεν θέλω. Του γκρεμίζει την αγάπη του, γιατί η απάντηση είναι τον αγαπάω πολύ. Του γκρεμίζει τη σκέψη του. Δεν μπορώ. Του γκρεμίζει τη λογική του. Δεν γίνεται. Με μία επίσκεψη ο Θεός τον Αβραάμ τον διαλύει. Του τα παίρνει όλα. Τον αφήνει γέροντα μόνο του με τη γριούλα του που είναι πια 104 χρόνων, χωρίς και τον Ισμαήλ, γιατί ήδη τον έχει διώξει τον Ισμαήλ και την Άγαρ, και τον αφήνει εντελώς μόνο του. Φοβερό. Φοβερό. Δεν του έχει μείνει τίποτα. Ούτε καρδιά, ούτε μυαλό, ούτε σκέψη, ούτε αγάπη. Τίποτα δεν του έχει μείνει. Και είναι στο χέρι του να υπακούσει ή να μην υπακούσει. Στο χέρι του είναι. Μπορεί να πει στο Θεό, και δεν θα του πει ο Θεός τίποτα, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Μπορεί να του πει ο Θεός ότι όλα θα το κάνω εκτός από αυτό. Μπορεί να το πει. Όμως το μεγαλείο του ανθρώπου αυτού, χάρη του οποίου ο Θεός έδωσε τη μεγαλύτερη υπόσχεση που μπορούσε να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, το μεγαλείο του ανθρώπου αυτού δεν είναι η υπακοή, είναι η άμεση υπακοή. Τώρα του λέει ο Θεός, πήγαινε να θυσιάσεις τον Υιό σου το μονογενή. Μα δεν μπορούσε να του είχε δώσει 5-6 παιδιά ο Θεός να πει χαλάλι του να θυσιάσω και ένα. Ένα του δώσε. Πήγαινε να τον θυσιάσεις για μένα. Πήγαινε να μου τον χαρίσεις. Πήγαινε να μου τον δώσεις να μην έχεις εσύ μονογενή που αγαπάς. Αλλά πάνω σε αυτό είναι όλες οι υποσχέσεις του Θεού. Τίποτα, ούτε υποσχέσεις. Ο άνθρωπος της πίστεως χωρίς ούτε μία υπόσχεση. Πραγματικά τον ξεγύμνωσε ο Θεός. Τον διέλυσε. Δεν του άφησε τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά, ούτε ελπίδες, ούτε τίποτα δεν έχει. Ούτε υποσχέσεις δεν έχει. Και υπάκουσε. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ο Αβραάμ είναι το ιδιαίτερο πρόσωπο στο Λόγο του Θεού. Γιατί δεν εξαρτάται η υπακοή του σας στο Λόγο του Θεού
από αυτά που του υπόσχεται, όπως στην αρχή. Γιατί του λέει έξελθε από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και εγώ θα τα δώσω όλα. Τώρα τι του λέει? Πήγαινε στο όλος μοριά και εγώ θα στα πάρω όλα. Το έξελθε και θα στα δώσω όλα. Δύσκολο, αλλά γίνεται. Το πήγαινε στο όρος μοριά για να στα πάρω όλα, δεν γίνεται. Να στα πάρω όλα, δεν θα σου αφήσω τίποτα, τίποτα. Θα στα πάρω όλα και δεν σου υπόσχομαι και τίποτα. Θα στα πάρω όλα και θα σε εγκαταλείψω εντελώς. Και εδώ είναι το μεγαλείο του Αβραάμ. Πρωί-πρωί σηκώθηκε. Σαμάρωσε την Όνο, τη φόρτωσε με ξύλα. Πήρε μαχαίρι, πήρε φωτιά. Πήρε και δύο δούλους και ανέβαινε. Τρεις μέρες δρόμο. Τρεις μέρες διαλογισμών, σκέψεων, αποφάσεων, ερωτημάτων, τρεις μέρες πίστεως. Αυτό το οποίο σκεφτότανε ο Αβραάμ όταν ανέβαινε είναι ότι ο Θεός που μου τον έδωσε και τώρα μου τον ζητάει εγώ να τον σκοτώσω, είναι δυνατός να τον αναστήσει και να μου τον ξαναδώσει. Αυτή είναι η πίστη. Αυτό είναι ο λόγος που έκαμε τον Αβραάμ να προχωράει. Πίστεψε σε αυτό που δεν γίνεται, στην Ανάσταση εκ νεκρών. Πίστεψε στην παντοδυναμία του Θεού. Και όταν έφτασε επάνω, αφήνει τους δούλους, φορτώνει τα ξύλα στον Ισαάκ και ανεβαίνουν μαζί για το όρος Μοριά, που το όρος Μοριά δεν είναι άλλο από το Γολγοθά, εκεί που σταυρώθηκε πολλά χρόνια αργότερα ο Χριστός, 2000 χρόνια περίπου αργότερα ο Χριστός. Και ο Ισαάκ ρωτάει μέσα στην αφέλεια και την αγνωσία, πού είναι το πρόβατο? Όλα τα πήραμε, το πρόβατο δεν πήραμε? Και ο Αβραάμ απάντησε για να καλύψει την ερώτηση του παιδιού με λόγο ο οποίος έγινε πραγματικότητα. Όμως τώρα πια έχει φτάσει ο Αβραάμ ότι λέει ο Θεός να το κάνει. Όχι ότι λέει ο Θεός ο Αβραάμ να το κάνει, αλλά έχει φτάσει στο σημείο ότι λέει ο Αβραάμ ο Θεός να το κάνει. Και όλο αυτό δεν ξεκίνησε από ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά του Αβραάμ, αλλά από ένα που είναι πίστης και υπακοή στο Λόγο του Θεού. Θέλω όμως να το ξαναπώ, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν είναι τώρα η στιγμή που ό,τι λέει ο Θεός ο Αβραάμ το κάνει. Ήρθε η στιγμή που ό,τι λέει ο Αβραάμ ο Θεός το κάνει. Ο Κύριος θα προβλέψει, παιδί μου, για το πρόβατο. Ανέβηκε, τον έδεσε, όπως δένουν τα πρόβατα που πάνε να φύγουνε. Έτσι και το παιδί πήγαινε να φύγει, δεν υποτάχθηκε. 14 χρονών παιδί ήταν και πήρε το μαχαίρι να τον σφάξει. Και θα τον έσφαζε, δεν έκανε πλάκα, γιατί πίστευε ότι είναι δυνατός ο Θεός να τον αναστήσει. Αλλά άλλο τι πιστεύει ο Αβραάμ και άλλο τι κάνει ο Θεός.
άλλο τι νομίζει ο Αβραάμ και άλλο ποια είναι τα σχέδια του Θεού. Ο Αβραάμ είναι πεπισμένος ότι θα το θυσιάσει. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Γιατί? Γιατί είναι υπάκουος στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό πήγε να τον θυσιάσει. Όμως ο Θεός έχει ένα άλλο σχέδιο, πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο απλό από αυτό που είχε φανταστεί ο Αβραάμ. Έχει ωραίο σχέδιο ο Θεός. Και ενώ σηκώνει το μαχαίρι, ακούγεται η φωνή του Θεού: Αβραάμ, Αβραάμ, ιδού εγώ Κύριε, το χέρι σηκωμένο. Μην επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον και μην πράξεις τίποτα σε αυτόν, διότι τώρα γνώρισα ότι φοβάσαι το Θεό. Γιατί? Επειδή δεν λυπήθηκε στον Υιόν σου το μονογενή σου για μένα. Τώρα έρχεται μια ιδιαίτερη γνωριμία. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο γνωρίζει ο Θεός τον Αβραάμ. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο γνωρίζει ο Αβραάμ το Θεό. Τώρα υπάρχει μια αποκάλυψη. Στον Θεό αποκαλύπτεται και στον Αβραάμ αποκαλύπτεται και σε μας αποκαλύπτεται. Τώρα ο Αβραάμ έφερε το Θεό να του αποκαλυφθεί πόσο πολύ τον αγαπάει. Και ο Θεός αποκαλύπτει στον Αβραάμ πόσο πολύ τον αγαπάει. Δόξα στον Θεό. Μια σχέση που πραγματικά είναι μοναδική και η οποία όμως σε μας είναι χαρισμένη, όχι με την πορεία των 114 χρόνων, αλλά με την πορεία λίγου χρόνου στο όνομα του Χριστού. Και θα γίνω πιο σαφής. Μιλάει για δεύτερη φορά ο Θεός τον Αβραάμ, αφού του έδειξε και το κριάρι που το έσφαξε, και του λέει: ορκίζομαι στον εαυτό μου. Και δεν υπήρχε τίποτα μεγαλύτερο από τον εαυτό του να ορκιστεί, ότι εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Το σπέρμα σου θα κυριεύσει τα σπήλα στον εχθρόν αυτού. Εν το σπέρμα της θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, όλα τα έθνη, διότι εσύ υπήκουσες τη φωνή μου. Ένας άνθρωπος με μία ιδιαίτερη αποστολή, μέσα από το σπέρμα του να ευλογηθούν όλα τα έθνη. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, στον οποίο εχαρίστησαν τα πάντα. Όχι ο Ισαάκ, τα πάντα, όλες οι επαγγελίες του Θεού. Και είπα ότι αυτά έγιναν για τον Αβραάμ, αλλά αυτά ισχύουν και δόξα στο Θεό και για τον κάθε έναν από εμάς. Ο Απόστολος Παύλος λέει σε εμάς σε σχέση με τον Αβραάμ: παρόλο που λαλούμε έτσι για εσάς, γιατί ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, αλλά δεν είστε. Ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε τέλειοι, αλλά δεν είστε. Ως προς τον καιρό έπρεπε να μοιάζετε στον Αβραάμ, αλλά δεν του μοιάζετε. Ως προς τον καιρό έπρεπε να περπατάτε με υπακοή απόλυτη όπως και ο Αβραάμ, γιατί έχετε και τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά δεν το κάνετε.
άθλιου τι δανείοι είσαστε. Αλλά όμως οι υποσχέσεις του Θεού είναι ίδιες. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Επειδή μόνο έχετε έργο πίστεως και κόπο αγάπης, υπηρετήσαντες και υπηρετούντες τους αδελφούς σας, μόνο και μόνο γι' αυτό, επειδή έχετε την πρόθεση να υπηρετείτε τους αδελφούς σας, μόνο και μόνο γι' αυτό, αυτό που ο Θεός είπε τότε στον Αβραάμ, που έκανε όλα εκείνα που είπαμε, μεταφέρονται κατά χάριν σε εσάς, μόνο και μόνο επειδή υπηρετήσατε και υπηρετείτε τους αδελφούς σας, μόνο και μόνο επειδή σκέπτεστε, θέλετε να υπηρετείτε τους αδελφούς σας, όλες οι υποσχέσεις του Θεού με θόρκου επιβεβαιωμένες έρχονται και αγγίζουν εσάς και γίνεστε κοινωνοί της μεθόρκου επαγγελίας του Θεού επιβεβαιωμένης, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου και το σπέρμα της σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Ευλογών τι σημαίνει? Ό,τι αν κάνεις θα είναι σε ευλογία. Πληθύνων τι σημαίνει? Καρπός πολλής και ο καρπός σου θα μένει. Γιατί, τι είναι αυτό που σε μεταμορφώνει σε Αβραάμ, σε πατέρα πολλών εθνών, που σε μεταμορφώνει σε άντρα πίστεως, που σε μεταμορφώνει σε κληρονόμο των επαγγελιών του Θεού? Ένα πράγμα: να υπηρετείς καθώς υπηρετείς μέχρι σήμερα και στο μέλλον τους αδελφούς σου, με έργο πίστεως και κόπο αγάπης. Αυτό και μόνο αλλάζει τα πάντα στη ζωή του χριστιανού, η πρόθεση και η απόφαση, η θέληση και η εκτέλεση. Τίποτα άλλο δεν μην κάνεις και τίποτα άλλο να μην κάνεις. Εάν πάρεις αυτή την απόφαση με όποιο τρόπο μπορείς, έχοντας έργο πίστεως και κόπο αγάπης εις το να υπηρετείς, δηλαδή όχι με λόγια ούτε με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια, να υπηρετείς τα αδέλφια σου, τότε γίνεσαι κληρονόμος απόλυτος της επαγγελίας που ο Θεός έδωσε τότε στον Αβραάμ. Και αξίζει τον κόπο, γιατί είναι η χάρη του Θεού. Αξίζει τον κόπο να απολαμβάνεις, να απολαμβάνουμε τις υποσχέσεις του Θεού, τις επιβεβαιωμένες με όρκο, ότι ό,τι αν κάνεις ο Θεός θα το ευωδώνει, όπως το Αβραάμ, θα σε αυξάνει, θα σε πλουτίζει εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Και να το διαβάσω από μέσα: θα σε κάνω έθνος μέγα, θα σου δώσω πολύ καρπό,
θα σε ευλογήσω, ότι αν κάνεις θα το ευωδώνω. Θα μεγαλύνω το όνομά σου, θα σε συστήνω σαν δούλο Θεού. Θα είσαι πάντοτε σε ευλογία. Τους ευλογούντας σε θα ευλογώ. Θα σε υπερασπίζομαι και τους καταρωμένους θα καταρώμαι. Και μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και αυτή η υπόσχεση, σε ανάλογη με την υπακοή μας στο Ευαγγέλιο, υπάρχει και θα υπάρχει και θα μεταμορφώνει τη ζωή του καθενός μας. Υπηρέτησε. 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 Και πώς το λέει ο Χριστός? Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, στον οποίον ο Θεός, όταν θα έρθει το τέλος της μισθαποδοσίας, θα του δώσει όλα τα υπάρχοντά του? Κληρονόμος Θεού ή κληρονόμος Χριστού? Ποιος είναι? Είναι αυτός που προφητεύει, είναι αυτός που κηρύττει, είναι αυτός ο μεγάλος, ο σπουδαίος? Όχι. Αυτός τον οποίον εμπιστεύθηκε ο Θεός λίγο, στο λίγο στέκεται πιστός, υποτασσόμενος, υπακούοντας, εκτελώντας κατά πάντα αυτά που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, ώστε ο Θεός σε πολλά να τον καταστήσει. Τόσο εύκολο, τόσο δύσκολο για τον Αβραάμ, τόσος αγώνας από τον Θεό, τόση ταλαιπωρία από τον Αβραάμ, για να φτάσει ο Θεός να του πει ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου, και τόσο εύκολο για μας, τόσο εύκολο να πεις ο Κύριος με πρόσθεσε στην εκκλησία του, με έσωσε ο Πατέρας και ο Χριστός με πρόσθεσε στην εκκλησία του, με μία αποστολή, με ένα σκοπό: να υπηρετώ τους αδελφούς μου με όποιον τρόπο ο Θεός μου έχει δώσει τη δυνατότητα να το κάνω. Γίνεστε λοιπόν μιμητές των μεταπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντοντας επαγγελίας. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Και τι έκανε ο Απόστολος Παύλος? Εις τούτο είμεθα τεταγμένη, να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και μας καθιστά ο Θεός διαχειριστές οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού, να υπηρετούμε και όταν υπηρετούμε τους αδελφούς μας. Και μας καθιστά και ο Θεός διαχειριστές οικονόμους των μυστηρίων του, όταν υπηρετούμε τον Ιησού Χριστό και το σώμα του. Τόσο απλά και τόσο εύκολα και τόσο αληθινά. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, όπως είπε ο Θεός τότε στον Αβραάμ: τώρα λάβε τον Υιόν σου, τον μονογενή σου, τον οποίον αγάπησες, και πήγαινε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε τον αυτόν εις ολοκαύτωμα. Τώρα, τώρα να πάρουμε αυτή την απόφαση. Και επειδή και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, τώρα να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, να ζητήσουμε χάρη από το Θεό να μας βοηθήσει ο Χριστός και να μας καταστήσει υπηρέτες των αδελφών μας. Γιατί εφόσον εκάμνατε τούτο εις έναν των ελαχίστων αδελφών μου, λέει ο Χριστός, σε μένα κάμνετε, εισέλθετε εις τη χαρά του Κυρίου σας. Πάρτε το μισθό σας σήμερα, τώρα, τώρα. Μην αφήσουμε ένα δευτερόλεπτο να γίνουμε
υπηρέτες, να θέλουμε να ζητήσουμε και να μας κάνει ο Θεός υπηρέτες των αδελφών μας κατά πάντα, σε ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε, όταν μπορούμε, και τις ευκαιρίες θα μας τις δίνει ο Θεός και την εκτέλεση θα την κάνουμε εμείς. Μην χάσουμε την ευκαιρία, αδερφοί. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή μέρα, μια πρόσκληση ιδιαίτερη. Μην πεις εγώ είμαι υπηρέτης, αυτό είναι υπερηφάνεια. Μην πεις εγώ τι μπορώ κάνω, γιατί η απάντηση είναι κανείς λάθος. Από τη στιγμή που θα πεις κάνε με, γιατί τι λέει ο Λόγος του Θεού, ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος τον οποίον ο Θεός ο Κύριος του κατάστησε στην οικονομία. Κάνε με, τότε ο Θεός θα σε καταστήσει σε οικονομία. Αλλιώς δώσε μου οικονομία, θα σου δώσει. Αλίμονος αυτόν που νομίζει ότι μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει και καλά τα πάει. Αυτός ποτέ δεν θα αποκτήσει οικονομία, γιατί αυτό που κάνει το κάνει μόνος του και είναι καλό. Το κάνει με τη δύναμή του και είναι καλό. Το κάνει με τη λογική του και είναι καλό. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός είναι ότι κάνεις να το κάνεις με την εντολή του Κυρίου, με το να σε καταστήσει ο Κύριος σε αυτό που δεν το ξέρεις. Όχι σε αυτό που ξέρεις και το κάνεις, σε αυτό που δεν το ξέρεις και θα το κάνει ο Θεός. Νέα πράγματα, νέα αρχή, νέα ζωή πνευματική. Ιδού κάνω τα πάντα νέα. Βγάλουμε από την ψυχή μας, από την καρδιά μας την αυτοδικαίωση. Μα αυτό κάνω. Δεν το κάνεις. Κάνεις αυτό που θες εσύ. Κάνεις αυτό που νομίζεις εσύ. Εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Να θυσιάσεις αυτό που αγαπάς. Όχι να κάνεις αυτό που αγαπάς. Να θυσιάσεις αυτό που αγαπάς. Αυτό θέλει ο Θεός. Γιατί αν κάνω αυτό που αγαπάω και αν αγαπάω τους αγαπώντας με, ποια χάρις οφείλεται εις εμέ, χρεωστείται εις εμέ. Αν κάνω όμως αυτό που δεν αγαπάω, αν κάνω όμως αυτό που δεν θέλω, ακόμη και αυτό που δεν μπορώ και αυτό που δεν έχω όρεξη να κάνω, τότε χρεωστείτε χάρις σε σε. Όχι τότε θα περπατάς κατά χάρη, τότε ο Θεός θα σου χρωστάει χάρη. Για να φτάσεις όμως σε αυτό το σημείο, πρέπει όλοι μας να ταπεινωθούμε και να πούμε αρκεί ως εδώ Κύριε. Από εδώ και πέρα δεν θέλω εγώ να κάνω, θέλω εσύ να μου λες να κάνω. Αμήν.